frente a esta difícil Τελικά αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Τρεις μήνες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για εμπλοκή του σε σκάνδαλο δωροδοκίας, οι νέες αποκαλύψεις για εξαγορά ψήφων ανάγκασαν τον πρόεδρο του Περού, Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι, να υποβάλει την παραίτησή του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές. Το βίντεο που έβαλε τέλος στη θητεία του Κουτσίνσκι δείχνει συνεργάτες του να προσπαθούν να πείσουν βουλευτές να ψηφίσουν κατά της αποπομπής του, υποσχόμενοι παχυλά κρατικά συμβόλαια. Η άσκηση δίωξης κατά του Κουτσίνσκι θεωρείται θέμα χρόνου, ενώ έχει ήδη απαγορευτεί η έξοδός του από τη χώρα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το Δεκέμβριο, όταν παραδέχτηκε ότι η βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht είχε καταθέσει πληρωμές σε δική του εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα. Η Odebrecht έχει ομολογήσει την τακτική της να δωροδοκεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε όλη τη Λατινική Αμερική με αντάλλαγμα την ανάθεση κατασκευαστικών έργων.